από μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, χαρακτηρίστηκε η έναρξη διεξαγωγής του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας που ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή στα Γιάννενα. Με τη συνεργασία και χρηματοδότηση του Συλλόγου Φλόγα, η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας συμμετέχει στην εφαρμογή και διενέργεια των διεθνών πρωτοκόλων θεραπείας. Σε πρακτικό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως κάθε παιδί στην Ελλάδα που χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης για κάποιο ογκολογικό νόσημα θα δέχεται την ίδια θεραπεία όπως όλα τα παιδιά σε κάθε προηγμένη χώρα, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή του στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας αυτής γίνεται το πιο σημαντικό ίσως βήμα στη θεραπεία των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, με τη διάγνωση και τα βήματα της θεραπείας να γίνονται ταυτόχρονα με όλες τις συνεργαζόμενες ομάδες σε διεθνές επίπεδο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, καθηγητής Αντώνης Κατάμης, μιλώντας αποκλειστικά στο Ιωάννινα TV, έκανε λόγο για μια εξέλιξη που θα αλλάξει το τοπίο της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ογκολογικών ασθενών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας στόχος που έχει θέσει η εταιρεία και νομίζω σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα με τη βοήθεια διαφόρων συλλόγων και κυρίως της Φλόγας που έχει αναλάβει την βασική χρηματοδότηση. Νομίζουμε ότι θα αλλάξει εντελώς το τοπίο πώς αντιμετωπίζονται οι ασθενείς μας στην Ελλάδα. Όχι ότι τώρα δεν είμαι σε καλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενσωματωθούμε καλύτερα στην οικογένεια της Ευρώπης, των επιστημόνων και να συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό εκείγνεσθε και στην παραγωγή γνώσης. Είναι διαφορετικά να ακολουθείς ένα πρωτόκολλο επειδή το έχεις στα χέρια σου και διαφορετικά να έχεις κάθε στιγμή τη δυνατότητα να επικοινωνείς με τους συναδέλφους στο εξωτερικό για οποιαδήποτε απορία έχεις και ταυτόχρονα συμβάλλεις στην προαγωγή της υγείας στους αυτούς τους ασθενείς που τόσο την έχουν ανάγκη και με την οποία ξέρουμε ότι με αυτές τις συνεργασίες έχουν γίνει τα βήματα πρόοδου και έχουμε βρεθεί σήμερα στο σημείο να λέμε ότι για μερικά νοσήματα η ίαση είναι μια ορατή πραγματικότητα, μια πραγματικότητα μάλλον για πάνω από 80% των ασθενών. Το μέλλον της θεραπευτικής προσέγγισης, είτε στην αιματολογία είτε στην ογκολογία, είναι οι γονιδιακές θεραπείες? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι μια δυνατότητα, μια επιλογή. Έχει ακόμα πολλά κριτήρια για να πούμε ότι θα είναι η βασική λύση ή η μόνη λύση. Ένα μεγάλο θέμα είναι το κόστος. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του συνεδρίου στα Γιάννενα, εκτός από την παραπάνω ανακοίνωση, παρουσιάζονται και όλες οι σύγχρονες θετικές εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης αλλά και σε αυτόν της θεραπείας των αιματολογικών και ογκολογικών ασθενών στην παιδιατρική. Σε νοσήματα όπως η μεσογειακή αναιμία, αλλιώς θαλασσεμία, έχουν γίνει πολύ σημαντικές εξελίξεις και από πλευράς θεραπείας αλλά και από πλευράς διάγνωσης, πρόληψης. Ευτυχώς το σύστημα της πρόληψης θαλασσεμίας δουλεύει ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η αίσθηση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και δι' αυτή που διαμορφώνεται στην επαρχία είναι πως ο αριθμός και των αιματολογικών αλλά και των ογκολογικών ασθενών στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι σημαντικά αυξημένος τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Κατάμης, ωστόσο, έκανε λόγο απλώς για αίσθηση που υπάρχει και όχι για πραγματικότητα. Γιατί έχουμε την αίσθηση, κύριε καθηγητά, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών στην παιδιατρική ογκολογία και στην αιματολογία με αντίστοιχα νοσήματα σε σχέση με το παρελθόν? Ισχύει ή είναι η γνώση που μας βοηθά να ερχόμαστε πιο συχνά σε επαφή? Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, αλλά νομίζω είναι περισσότερο αίσθηση παρά πραγματικότητα. Δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει σε τόσο σημαντικό βαθμό οι συχνότητες των ογκολογικών νοσημάτων που βλέπουμε στα παιδιά, για να πει κανένας ότι είναι μια διακριτή πραγματικότητα που μπορεί να την καταλάβουμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι πολλαπλοί οι παράγοντες γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει, γιατί δίνεται εντύπωση ότι υπάρχει περισσότερος καρκίνος. Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι πια ο κόσμος το λέει, δεν κρύβεται και ταυτόχρονα οι ασθενείς μας πάνε καλύτερα, οπότε ζούνε περισσότερα χρόνια ή ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε, η πορεία μέχρι το τελικό στάδιο είναι πολύ μακροχρόνια, οπότε είναι πιο ερατή στο κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι δεν έχει διαφορά η συχνότητα, έχει διαφορά ότι πια είναι πιο εμφανείς οι ασθενείς αυτοί, γιατί πάνε καλύτερα, ζουν περισσότερο και πολλοί από αυτούς
γίνονται καλά, με αποτέλεσμα να απλώς να είναι εκεί πέρα να λένε την ιστορία τους. Οι παράγοντες, ωστόσο, που επηρεάζουν την εμφάνιση των συμπτωμάτων έχουν αλλάξει, έχουν διαφοροποιηθεί? Όχι, γιατί φαίνεται ότι ο καρκίνος στα παιδιά έχει διαφορετική παθογένεση από τον καρκίνο των ενηλίκων. Στον καρκίνο των ενηλίκων μιλάμε περισσότερο για ένα νόσημα φθοράς, από τους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον. Στα παιδιά μιλάμε περισσότερο για άλλους παράγοντες που έρχονται πολύ νωρίς, ακόμα και στην ενδομήτρια ζωή, που επηρεάζουν αυτά, που δεν φαίνεται να είναι τόσο πολύ εξαρτώμενοι από εξωτερικούς παράγοντες.